Πιστολιές στον αέρα είναι η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για το Ισραήλ και την επίθεση στο Λίβανο. Τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πράξουν οι Τούρκοι, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν καλά είναι να απειλούν την Ελλάδα και την Κύπρο και να πολεμούν με διαλυμένα κράτη όπως τη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη. Με τους Κούρδους επίσης έχουν τρομερό και εκατοντάδες απώλειες μέσα στο 24. Ο αρχιπλήρχος Ζεκί Ακτούρκ, εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προειδοποίησε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης του τύπου ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Οι απάνθρωπες επιθέσεις του Ισραήλ, οι οποίες αγνοούν το διεθνές δίκαιο, συνεχίζουν να απειλούν τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα. Στο σημείο που βρισκόμαστε, έχει αποδειχθεί το πόσο δίκαιη είναι η ανησυχία μας για το ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στη Γάζα, αλλά και πως θα εξαπλωθούν σε όλη την περιοχή. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας είναι ικανές να εξαλείψουν όλες τις απειλές και τους κινδύνους που στρέφονται ή θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον της επιβίωσής μας, ανέφερε ο ίδιος. Γιατί η Τουρκία δεν συμμετείχε στην άσκηση Ραμστέιν του ΝΑΤΟ στην Ανδραβίδα. Επιπλέον, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, συνεχίζοντας το χαβά του, επέριψε σήμερα ανοιχτά κατηγορίες κατά της Ελλάδας για την απόφαση να μη συμμετάσχει ο τουρκικός στρατός στην άσκηση Ραμστέιν Φλαγκ 2024. Αφού η Άγκυρα έγινε πρώτα ρεζίλη των σκυλιών στη Συμμαχία, μετά και τη στεναρή άρνηση της Ελλάδος να δεχθεί την παρουσία τουρκικών μαχητικών με μανδύα του ΝΑΤΟ. Ο Ακτούρκ ανέφερε ότι στο έγγραφο σχεδιασμού της άσκησης που ετοίμασε η Ελλάδα κατόπιν αιτήσεως του σχεδίου πτήσης στη γραμμή FIR, που την παρουσίασε ως δική της περιοχή κυριαρχίας, ελήφθησαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και παρόλο που οι αρχές του ΝΑΤΟ έδειξαν θετική προσέγγιση, δεν διασφαλίστηκε συμμετοχή στην άσκηση λόγω της επιμονής στη στάση της οικοδέσποινας Ελλάδας. Οι προγραμματισμένες κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνεχίζονται στην Κύπρο μεταξύ της 24ης Ναυτικής Εκστρατευτικής Μονάδας του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και της Εθνικής Φρουράς. Έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την ετοιμότητα, να ενθαρρύνει τη διαλειτουργικότητα και να ενισχύει την κοινή μας υποστήριξη ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει η Αμερικανική Ανακοίνωση. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, είτε για ανθρωπιστικούς λόγους είτε για μετωπική σύγκρουση με το Ιράν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.